Άλλη μία Τρίτη, λίγο μετά τις 8 και είμαστε έτοιμοι για άλλο ένα κάντο πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Σήμερα θα ήταν το πρώτο προγραμματισμένο debate που είχαμε. Καλεσμένοι μας ήταν ο πρώην πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, ο Νεκτάριος Αρδιανός που είναι και μαζί μας. Καλησπέρα Χρόνι, καλησπέρα Γιώργο. Και δίπλα του έγινε πρόταση αλλά δυστυχώς μας αρνήθηκε η νυν πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, η κυρία Αντορίνα Καραγιάννη. Εντάξει, εδώ έτσι κι αλλιώς έχουμε δηλώσει πολλές φορές και το έχουμε δείξει ότι είμαστε ανοιχτοί προς όλους, να ακούγονται όλες οι απόψεις. Ξεκινάει πάντως ένας νέος κύκλος συνεντεύξεων. Ας ελπίσουμε το επόμενο debate να πετύχει και να δεχτούν και οι δύο να έρθουν. Συγχαρητήρια καταρχάς για αυτή σας την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Γιατί ο καθένας μπορεί να λέει και να ισχυρίζεται ό,τι θέλει. Πώς. Αλλά εσείς ορθώς πράξατε. Δηλαδή, εγώ θα σας πω τώρα κάποια πράγματα. Αλλά φαντάζομαι αυτό που θα κάνετε εσείς είναι να πάρετε και την άλλη πλευρά και να του πείτε ακριβώς. Αυτός μας είπε αυτό, ισχύει. Γιατί ο δημοσιογράφος, τον οποίο έδωσε τη γνωστή συνέντευξή της, κυρία Καραγιάννη, όχι δεν έδωσε βήμα στον αντιλόγο, αλλά ούτε καν έκοψε κάθε επικοινωνία. Ναι, δεν δέχτηκε να ακούσει δηλαδή καν. Και δεν ήταν σε ένα ιδιωτικό μέσο, ήταν στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Δήμου Νέας Σμύρνης. Σημαντικό να σημειωθεί αυτό. Το οποίο είναι σημαντικό. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος του δημοτικού ραδιοφώνου, αλλά γι' αυτό δεν είναι ευθύνη, κύριε Καραγιάννη. Είναι ευθύνη καθαρά του δημοσιογράφου. Αλλά πρέπει αυτός που είναι υπεύθυνος να το θέσει πρώτων ευθυνών του. Γιατί αυτή δεν είναι η αρμόζουσα δημοσιογραφική συμπεριφορά. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι θέλει. Αλλά μετά μπορεί να κάνεις την ερώτηση και στον άλλον. Δηλαδή, ισχύουν αυτά που είπε. Και νομίζω ότι έχει περισσότερο δίκιο επειδή είναι και ένα δημόσιο, ένα καναλικό. Είναι σαν να πούμε ότι στην ΕΡΤ, και έχουν παρατηρήσει και το είχε κάνει και ερώτηση και ο Θέμης ο Παπλόπουλος στον Δικό Συμβουλίο, ότι στις εκπομπές του Δημοτικού Ραδιοφώνου καλούν μόνο πρόσωπα της Δημοτικής Αρχής. Ναι, ναι. Παράτερο. Είναι σαν να λέμε ότι στην ΕΡΤ φωνάζουν μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ξέρω, επειδή τώρα τη χάνει και είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Εφόσον είναι ένα δημοτικό μέσο, θα έπρεπε να ανήκει στο Δήμο, άρα σε όλους, σε όλες τις παρατάξεις, σε όλους τους δημότες, σε όλη τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, εμείς που είμαστε σε ιδιωτικό μέσο, καλούμε όλες τις, από όλες τις παρατάξεις, στελέχη, ελεύθερα και ανοιχτά να μιλήσουν εδώ, χωρίς να κρύβεται κανένας και να τα λένε όπως είναι και ο καθένας την άποψή του φυσικά. Πάντως μου αρέσει που μπήκε δυναμικά, μπήκε κατευθείαν. Μπήκε, ναι, κατευθείαν, λέει, μας δίνει την πάσα και είσαι εδώ για να μιλήσουμε για την πρωτοβάθμια. Ναι. Μιας και είπαμε για τη συνέντευξη, να πιάσουμε λίγο αυτή τη συνέντευξη. Η κυρία Καραγιάννη είπε μια αλήθεια που τη συμφέρει. Λοιπόν, κάτσε, θα σε βάλουμε σε ένα μπούσουλα για να κυλήσει ομαλά. Ναι. Λοιπόν. Δύσκολο που το Νεκτάριο σαν μια ναι, 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 δύσκολο. Λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε στη συνέντευξη, όπως ναι. Είπαμε, πάμε να αρχίσουμε σιγά-σιγά με τα πράγματα που υπόθηκαν. Γιατί υπόθηκαν πολλά πράγματα, στα οποία για μένα θα έπρεπε να είσαι εκεί ή να έχεις αντίστοιχα ένα βήμα όπως σου δίνεται τώρα, για να απαντήσεις σε πολλά από αυτά. Καταρχάς, ας αρχίσουμε με το ότι σου δόθηκε η πρώτη θητεία της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής. Υπόθηκε από την κυρία Καραγιάννη, που μακάρι να ήταν εδώ να το συζητούσαμε όλοι μαζί, ότι ήσουν πολύ τυχερός. Δεν πιστεύω. Εγώ δεν πιστεύω στην τύχη. Τι σημαίνει τυχερός, σχετικά ως προς τι. Σχετικά ως προς σου έλαχε να κάνεις την πρώτη θητεία και ότι είχες πολλές ελευθερίες. Αυτό υπόθηκε. Εγώ από τη μεριά μου πιστεύω ότι είχα πολλά εμπόδια. Έχει η κυρία Καραγιάννη, αλλά τώρα. Okay, αυτό είναι μια προσωπική της άποψη, δεν με πειράζει αυτό που είπε. Εμένα με πειράζουν άλλα πράγματα που υπόθηκαν και δεν ισχύουν, δεν υφίσταται.
Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα. Μάλλον θα πάμε κατευθείαν σε αυτό που σε καίει. Γιατί σίγουρα θα πάρε ένα από τα πιο βαρβάτα, μία από τις πιο βαρβάτες κατηγορίες που υπήρξαν σε αυτή τη συνέντευξη, ήταν για ένα φέση το οποίο είχες υπόθηκε, ναι, δεν είναι φέση, πως είναι, είχες αφήσει. Είναι λειτουργικές δαπάνες στο σχολείο. Mm-hmm. Ακριβώς. Το παρουσιάζω όπως παρουσιάστηκε. Είπε η κυρία Καραγιάννη και ορθώς είπε ότι ήταν ένα οφειλές λειτουργικών δαπανών ύψους 108.000 ευρώ. 108.000 ευρώ, όπως είπε, προς περίπου 40 προμηθευτές. Αυτό ισχύει, αλλά ξέχασε να πει και μου προκαλεί εντύπωση που ξέχασε να το πει, γιατί και η ίδια δεν είναι καμία άσχετη, δεν είναι λογίστρια. Ξέρετε ότι μια εταιρεία έχει οφειλές, αλλά έχει απαιτήσεις. Ξέχασε να πει ότι υπάρχουν απαιτήσεις της Σχολικής Επιτροπής ύψους 72.000 ευρώ. Επομένως, αλλάζουν τα νούμερα, άμα τα βάλεις όλα. Δηλαδή, αυτό που η κυρία Καραγιάννη δεν θέλει να καταλάβει ή κάνει πως δεν καταλαβαίνει, είναι ότι η τέταρτη επιχορήγηση ύψους 58.000 ευρώ είναι στη χρήση στην οποία ήμουν εγώ πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει χρήματα για τη λειτουργία των σχολείων, έτσι. Θα μπορούσε να τα δίνει τα χρήματα μια φορά το μήνα. Δεν το κάνει. Θα μπορούσε να δίνει μια φορά το χρόνο. Δεν το κάνει. Θα μπορούσε να τα δίνει δύο φορές το χρόνο. Δεν το κάνει. Αποφάσισε να δίνει τέσσερις φορές το χρόνο. Μία για κάθε τρίμηνο. Δίνει μία δόση για το πρώτο τρίμηνο. Δίνει μία άλλη δόση για το δεύτερο τρίμηνο. Δίνει μία τρίτη δόση για το τρίτο τρίμηνο. Και δίνει και τελευταία δόση για τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Αυτούς τους μήνες ήμουν εγώ πρόεδρος. Πώς να το κάνω. Δηλαδή, ήμουν τον Οκτώβριο εγώ πρόεδρος. Τον Νοέμβριο ήμουν εγώ πρόεδρος για το Δημοτικό Συμβούλιο. Όρισε τον νέο σου στις 29 Δεκάτου. Και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής λύγει όταν εγκατασταθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η κυρία Καραγιάννη συγκρότησε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στις 27 Δεκάτου. Και αυτό είναι άλλη μια ερώτηση. Γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ. Δηλαδή, εγώ μέσα σε 10 μέρες είχα. Όταν είχα παραλάβει, είχα συγκροτήσει. Γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ. Γιατί. Ήμουν σε ένα καθεστώς ομοιρίας που από τη μία δεν μου δίναν χρήματα και από την άλλη δεν με αλλάζαν κιόλας. Ναι. Δηλαδή τρέχαν οι δαπάνες, οι λειτουργικές δαπάνες σχολείων, άρα προστίθεται χρέος, αλλά από την άλλη δεν σου δίνουν και χρήματα να κινηθείς, δηλαδή στην ουσία είσαι πρόεδρος χωρίς να είσαι. Άρα στην ουσία. Και αυτό είναι παράνομο. Αυτό να πω είναι παράνομο, γιατί η νομοθεσία λέει ότι ο Δήμος οφείλει να δώσει την επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή εντός 30 ημερών από τότε που θα το γνωστοποιηθεί. Όχι από τότε που θα περάσει από το Δημοτικό Συμβουλίο, από τότε που θα λάβει η γνώση της εγκυκλίου. Γιατί έχει μια εγκύκλιος που λέει το Δήμο Νέας Μήνης πιστώνονται αυτά τα χρήματα. Αυτό ήταν νωρίτερα από τις 23 Νοεμβρίου, γιατί στις 23 Νοεμβρίου, να φανταστείτε, είχε περάσει ήδη από ΔΕΠ και είχε κατανεμηθεί το ποσό στις δύο σχολικές επιτροπές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στις 23 Νοεμβρίου. Δηλαδή αυτά τα χρήματα έπρεπε μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου να έχουν πιστωθεί. Και ο Δήμος τα βάλει, περίμενε να φύγω, να παραδώσω όπως στις 27 και τα βάλει στις 30. Δηλαδή, για ποιο λόγο καθυστέρησε. Μπορεί κάποιος να μου πει, δεν μου έχει απαντήσει κανείς. Υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτό. Υπάρχει ανεπάρκεια, δεν ξέρω. Ποιος είναι ο λόγος. Για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Που καθυστέρησαν να εκταμιεύσουν την επιχορήγηση πέραν του προβλεπόμενου ορίου. Και επίσης για ποιο λόγο καθυστέρησαν να συγκροτηθούν σε σώμα και να απαλλαγώ από τα καθήκοντά μου. Ναι. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Εγώ εύχομαι να πάρεις απάντηση, να πάρουμε κι εμείς. Αλλά το εντάξει, η απάντηση δύσκολο. Είναι προφανής και δεν κατάλαβα μετά από αυτό που ακολούθησε. Άρα στην ουσία εδώ χρησιμοποίησε ας πούμε και τα ποσά και τα οικονομικά όπως τα παρουσίασε. Προφανώς με πολιτικό σκοπό. Κρύβοντας, ας πούμε, τη μισή αλήθεια, λέγοντας ότι μπορείς να πει για την άλλη μισή, ότι η Σχολική Επιτροπή έχει αυτές τις απαιτήσεις. Δηλαδή, η κυρία Καραγιάννη πιστεύει ότι τα 58.000 ευρώ που το κράτος έδωσε για το μήνα Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβρη, τα έδωσε σαν πόνους στη δικιά της θητεία, το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πώς... Καλώς ήρθατε, είναι το welcome. Επίσης, παρουσίασε σαν οφειλές, ΕΔΕΚΟ, τις οφειλές στην περίοδο που έδωσε συνέντευξη. Δώσε τη συνέντευξη, δεν θυμάμαι ποτέ, 18-19 Φεβρουαρίου. Είπε ότι οι οφειλές σε ΔΕΚΟ είναι 100.000 ευρώ που τις παρέδωσα.
Πράγμα το οποίο η ίδια ανασκεύασε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είπε ότι ποτέ δεν ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο. Δεν ισχυρίστηκε ότι της παρέδωσε οφειλές 100.000 ευρώ. Αλλά στο, στο 27ο λεπτό της συνέντευξής της, τη ρωτάει ο δημοσιογράφος ότι σας παρέδωσε οφειλές 100.000 ευρώ και λέει ναι. Και ξαναλέει, σας παρέδωσε οφειλές 100.000 ευρώ και λέει ναι. Άρα ανασκεύασε αυτά που είπε, διέψευσε δηλαδή τον ίδιο τον εαυτό, χωρίς όμως να ζητήσει συγγνώμη. Το πραγματικό νούμερο ποιο ήταν? Ήταν 37.000 ευρώ. 37.000. Έχει όταν, μεγάλη διαφορά. Εντάξει, όταν γίνεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, το πρωτόκολλο παράδοσης είναι μια ορισμένη χρονική στιγμή. Αν γινόταν μια εβδομάδα πριν θα ήταν διαφορετικό, αν γινόταν μια εβδομάδα μετά θα ήταν διαφορετικό. Αλλά αυτό που θέλει η κυρία Καραγιάννη να μας πείσει, ότι εγώ είμαι πρόεδρος για έσοδα μέχρι το Σεπτέμβριο και πρόεδρος για έξοδα μέχρι το Φλεβάρι, αυτό δεν υφίσταται. Αλλά δηλαδή... είναι παράλογο, εντάξει, από μόνο του. ναι. Άρα στο πρωτόκολλο παραλάβεις... Και εγώ στη δική μου θητεία, όταν είχα παραλάβει, πρώτη δεκάτου με όρισε το νέο, το Δημοτικό Συμβούλιο πρόεδρο της Επιτροπής. 16 δεκάτου είχα συγκροτηθεί σε σώμα. Οπότε 16 δεκάτου υπογράφηκε το πρωτόκολλο παράδοσης. Φυσικά είναι ότι στο πρωτόκολλο παράδοσης σου είναι οφειλές μέχρι εκείνη την περίοδο. Δηλαδή μετά ναι. Μπορεί για κάποιους μήνες να ερχόντουσαν 10 που ήταν προηγούμενες χρήσεις. Που αφορούσαν και παλαιότερη χρήση. Ναι. Τι θα κάνω, θα κάτσω να τα αφαιρέσω κι εγώ από αυτά που παραλάβει. Αυτό έτσι γίνεται πάντα. Ναι. Τώρα, αν αυτή παρέλαβε φουσκωμένους λογαριασμούς, δεν είναι επειδή έκαιγα, δεν είχα πάρει εγώ ρεύμα και έκανα ρευματοκλοπή. Ήταν λόγω της ενεργειακής κρίσης. Δηλαδή, αν η ΔΕΚΟ το χρόνο ήταν περίπου 100.000 ευρώ. Και ερχόντουσαν περίπου 25.000 το τρίμηνο. Mm-hmm. Αν αντί να τις έρθει 25.000 το τρίμηνο, τις ήρθαν 70, αυτό δεν είναι δική μου ευθύνη. Ναι, αυτό ξεκάθαρα δεν έχει ευθύνη. Ούτε η ίδια έχει ευθύνη. Φαντάζομαι σε όλο τον κόσμο έχει. Ούτε και η ίδια θα έχει ευθύνη. Απλώς, ναι, όπως το παρουσίασε, είναι ότι της παρέδωσα οφειλές, είπε ότι της παρέδωσα οφειλές 100.000 ευρώ και ότι ήρθαν εξόφλητοι λογαριασμοί. Συγγνώμη, όταν εκδίδεται ένας λογαριασμός, εκδίδεται πληρωμένος. Δηλαδή, σαν σου πείτε πληρωμένοι λογαριασμοί. Γιατί μακάρι, μετά ήρθαν, λέει, ήρθαν κάπως έτσι το είπε, απλήρωτοι λογαριασμοί. Πώς θα έρθουν οι λογαριασμοί πληρωμένοι? Όχι, και το τελικό συμπέρασμα που βγήκε από την εν λόγω συνέντευξη είναι ότι η κυρία Καραγιάννη είπε ότι παρέλαβε από εσένα 250 ευρώ ταμείο και οφειλές ύψους λίγο παραπάνω από 200.000 ευρώ. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Και καταρχάς το ταμείο δεν ήταν 250 ευρώ, ήταν 4.900 ευρώ. Θα το σημειώσουμε και αυτό. Άρα, συγγνώμη. Υπήρχε και χρήματα, είχα προβλέψει για τη μισθοδοσία. Γιατί ήξερα ότι μπορεί να μην βάλουν. Είχα φανταστεί ότι είναι ικανοί να μην βάλουν την επιχορήγηση και να μπορούσε να πληρωθεί η μισθοδοσία των σχολικών τροχονόμων. Επομένως, υπήρχαν και αυτά τα χρήματα. Ναι. Υπήρχαν χρήματα για να πληρωθεί η μισθοδοσία από το Δεκέμβρη στην ώρα τη. Άρα, ενώ έχει υπογράψει πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης με συγκεκριμένα νούμερα. Και λέει... Υπάρχουν άτομα τα οποία τιμούν την υπογραφή τους, άλλοι τηρούν το λόγο τους, άλλοι τηρούν το λόγο τους στην υπογραφή τους και άλλοι... Δεν ξέρω, δεν... αυτό δεν... θα το εξηγήσει η κυρία Καραγιάννη. Εσείς φαντάζομαι ότι κάνετε την πρόσκληση και είναι δυνατό. Ναι, αν είχε τη θέληση θα ήταν εδώ να το απαντήσει. Επίσης, μια και έχουμε αναφερθεί στις 108.000, υπόθηκε επίσης πως είναι πολύ πιθανόν να μην γινόντουσαν διαγωνισμοί για αυτά τα πράγματα. Και υπόθηκε επίσης ότι στη δικιά της θητεία η κυρία Καραγιάννη θα προτιμήσει επιχειρηματίες από τη Νέα Σμύρνη, ακόμα και αν είναι λίγο πιο ακριβή από τους εκτός. Αυτό δεν θέλω να το σχολιάσω. Ότι είναι λίγο πιο ακριβή. Ρωτήστε την κυρία Καραγιάννη τι εννοεί. Δεν ξέρω τι εννοεί. Εγώ, εμείς πάντα κάναμε, καταρχάς οι αποφάσεις που παίρναμε. Με ποιο τρόπο οδρούσες είναι. Οι αποφάσεις που παίρναμε ήταν αποφάσεις συλλογικές. Γιατί την Επιτροπή δεν τη διοικούσα εγώ, τη διοικούσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής. Και αυτό φαίνεται και από τη διάβγεια όπου έχουμε 188 πράξεις. Όταν άλλοι πρόεδροι έχουν 60 πράξεις, 20 πράξεις, 30 πράξεις. Δηλαδή παίρναμε από αποφάσεις συλλογικά. Όλες αυτές οι αποφάσεις είναι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντα λειτουργούσαμε βάσει τη καλύτερη προσφορά. Διαγωνισμό για το Δήμο. Διαγωνισμό ο Δήμος μάλλον για τη Σχολική Επιτροπή προβλέπεται μόνο για δύο πράγματα να κάνει. Για τα καθαριστικά και για το πετρέλαιο. Για αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να κάνει διαγωνισμό ο Δήμος. Ναι. Αλλά τα πληρώνει η Σχολική Επιτροπή. Όλα τα άλλα
Και όλα τα άλλα είναι υπεύθυνη η σχολική επιτροπή. Και μιλάμε για. Μπορεί να είναι μεγάλο το ποσό, αλλά τα ποσά αυτά είναι αθρηστικά μικροποσά. Δεν είναι ποσά. Είναι και 40 κωδικοί όλα αυτά. Ναι. Δεν είναι ποσά. Ναι, μπορεί να γίνει τώρα ένας διαγωνισμός μεγάλο. Λειτουργούσαμε δηλαδή πάντα βάσει καλύτερης προσφοράς και παίρναμε συλλογικές αποφάσεις σαν διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής. Επίσης. Κάτι που θέλω να προσθέσω ακόμα είναι ότι τα χρήματα που παίρνει η σχολική επιτροπή είναι πολύ λίγα σε σχέση με τα λειτουργικά της έξοδα. Δεν φανταστείτε ότι παίρνει 4 φορές από 50 κάτι. Δηλαδή, ας πούμε ότι παίρνει 210.000 ευρώ το χρόνο. Όταν οι ανελαστικές δαπάνες είναι 150.000 ευρώ. Ναι. Δηλαδή, οι τρεις επιχορηγήσεις είναι μόνο για ανελαστικές δαπάνες. 100.000 ευρώ είναι η ΔΕΚΟ και 50.000 ευρώ είναι μισθοδοσίες. Άρα, με τις τρεις επιχορηγήσεις που παίρνεις, αυτά τα ποσά έχουν φύγει στην άκρη. Έχεις δηλαδή στην ουσία 60.000 ευρώ τη στιγμή που τα νηπιαγωγεία ζητάνε γραφική ύλη 40.000 ευρώ, τη στιγμή που μόνο το μίσθωμα των φωτοτυπικών με το χαρτί είναι γύρω στα 40.000 ευρώ. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, τα χρήματα αυτά. Είναι πολύ λίγα. Και πάντα καλείται ο Δήμος να συμπληρώσει. Να συμπληρώσει. Όχι με έκτακτες, με πρόσθετες επιχορηγήσεις. Γιατί ο νομοθέτης δεν λέει έκτακτες, τις αναφέρει σαν πρόσθετες. Δηλαδή σου λέει Δήμε, έχεις λεφτά. Δώσε τα σχολεία σου. Και επίσης αυτό που είναι απορίας άξιων, την προηγούμενη θητεία, από το 2017, μέχρι να αναλάβω εγώ, και το εκλαμβάνω σαν μία θητεία. Γιατί τα νομικά πρόσωπα αλλάζουν με το. Με το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, σωστά. Μπορεί να τη μοιράσει καν τη θητεία εκείνη ο κύριος Σιούτας με τον κύριο Συρίγο, αλλά είναι μία θητεία. Δηλαδή ήταν και συνεχώς ο κύριος Σιούτας, μετά παραιτήθηκε, μετά ανέλαβε ο κύριος Συρίγος, μετά παραιτήθηκε ο κύριος Συρίγος. Ανέλαβε τον κύριο Σιούτας, αν θέλουν μπορούν να μας πούνε γιατί έγινε αυτό, γιατί το κάνανε μαζί. Παρέδωσε, ναι. Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα και δεν ξέρω. Αλλά είναι μία θητεία. Αυτή η θητεία λοιπόν, ξέρετε πόσα χρήματα πήρε από το Δήμο, σαν πρόσθετη χορήγηση. Πήρε 347.000 ευρώ. Εγώ ξέρετε πόσα χρήματα πήρα από το Δήμο. Πείτε ένα νούμερο. Αυτοί πήραν 347.000. Σε 2 χρόνια και 5 μήνες. Εγώ σε 2 χρόνια και 2 μήνες πόσα χρήματα πήρα. 50. Φαντάζομαι και πήρε 126.500 ευρώ. Τα μισά. Λιγότερο. Το 1 τρίτο σχεδόν. Το 1 τρίτο. Ναι, ναι. Δηλαδή μόνο το 18 ο Δήμος έδωσε 152.000 ευρώ. Όταν εγώ το 20 πήρα 16.000 ευρώ. 16.500. Ρωτώ λοιπόν, ο Δήμος ήταν δίπλα μου σαν άροχος, ήτανε... Και ειδικά σε μια περίοδο που όλα ήταν πολύ πιο δύσκολα, πιο ακριβά, πολιτικές, πιο... Είναι αυτές οι πολιτικές που στηρίζουν τα σχολεία. Την παιδεία. Και έχουν το θράστορο να πούμε ότι υπήρχαν και αυτές οι οφειλές. Επίσης κάτι σημαντικό, κάτι εξωματικό που δεν το... Φανταστείτε ότι στην αρχή της σχολικής χρονιάς ομιστήκαμε και το κόστος της δίχρονης προσχολικής. Γιατί από αυτή τη σχολική χρονιά εφαρμόστηκε η δίχρονη προσχολική. Και τα σχολεία δεν ήταν καν έτοιμα. Όπως ήταν. Δεν ήταν έτοιμα στην αρχή τη σχολική χρονιά. Να φανταστείτε εκεί που πήγαν οι αίθουσες προκάτ, ήταν αδιακόπεδα. Τα οποία παραδόθηκαν τέλη Σεπτέμβρη ή αρχή Οκτώβρη, ενώ είχαν ξεκινήσει ήδη. Μετά το. Ναι. Ναι. Μετά την και είχαν σημαντικές ελλείψεις, τις οποίες από φιλότιμο, από υπερβάλλοντα ζήλο, δεν θέλαμε να πούμε ότι. Να αποποιηθούμε των ευθυνών μας. Mm-hmm. Αλλά μιλάμε για πάγιες υποδομές που καλύψαμε, οι οποίες ήταν πάνω από 30.000 ευρώ. Πάγιες υποδομές, γιατί ο Δήμος έπρεπε να παραδώσει τα σχολεία με το κλειδί στο χέρι καινούργια. Mm-hmm. Ο Δήμος είναι ιδιοκτήτης. Η σχολική επιτροπή είναι κατά κάποιο τρόπο νοικιαστής. Η σχολική επιτροπή πρέπει να τα λειτουργήσει. Δεν μας παρέδωσε άρτια σχολεία, μας παρέδωσε σχολεία με ελλείψεις. Και εμείς βαλθήκαμε να τα εξοπλίσουμε. Δεν πήραμε καμία επιχορήγηση γι' αυτό. Και τώρα έχουν το θράσος να λένε ότι υπάρχουν οφειλές. Θυμηθείτε τα νούμερα που σας είπα, τις επιχορηγήσεις που έλαβα εγώ, έτσι. Ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι με τις άλλες επιχορηγήσεις θα γινόταν κοσμογονία στα σχολεία, έτσι. Δηλαδή, θα καταφθάνανε κάθε μέρα φορτηγά και θα ξεπορτώνανε πράγματα. Ναι, και σε εποχές που ήταν όλα πιο φτηνά, θα έλεγα, δεν είχε τη δίχρονη να σε επιβαρύνει. Δηλαδή, ήταν πολύ πιο εύκολα. Ωραία χρόνια. Ακούστηκε ότι ήταν κλειστά και τα σχολεία. Να φανταστείτε τα σχολεία, για παράδειγμα. Ήταν κλειστά τα σχολεία, αλλά κάποια πράγματα κοστίζαν περισσότερο. Να φανταστείτε ότι τα καθαριστικά τα οποία ο Δήμος έκανε διαγωνισμό για 3 χρόνια. Τα προϊόντα αυτά ήταν για 3 χρόνια. Εξαντλήθηκαν στα 2 χρόνια, γιατί ήταν με την διπλάσια ποσότητα λόγω του κορονοϊού σε χλωρίνες, σε
Όταν οι δάσκαλοι κάνουν τηλεκπαίδευση από το σχολείο και ο Δήμος δεν έχει φροντίσει να έχει απομόνωση θέρμανση σε κάθε τάξη, προκειμένου να σταθεί αίθουσα, ζητάνε όλο το σχολείο. Δηλαδή 100.000 δέκο ήταν πριν, 100.000 δέκο πληρώσαμε και το 20 και 100.000 δέκο είναι και το 21. Δεν γλιτώσαμε δηλαδή χρήματα. Να φανταστείτε ότι και από τα κηλικεία, τα οποία τα έσοδα ήταν περίπου 20.000 ευρώ το χρόνο, αυτά τα δύο χρόνια πήραμε 5.000. Δηλαδή είχαμε και μειωμένα έσοδα από τα κηλικεία, που και αυτά χρησιμεύουν για να καλύψουν κάποιες τρύπες. Είναι και αυτό ένα ποσό, δεν είναι αμεληταίο. Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα πρωτοβάθμιας, μια τελευταία παρατήρηση από τη συνέντευξη στην οποία αναφερθήκαμε. Υπόθηκε επίσης πως εσύ ο ίδιος έκανες επιλογή για το τι θα σταλεί στα σχολεία από γραφική ύλη, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη το τι ζητούσαν τα σχολεία. Επιλογή. Πάντα σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς. Μπορεί να άλλαζα κάποια πράγματα. Αυτό δεν το αφισβητώ. Να άλλαζαν. Όπως άλλα πράγματα όμως που δεν τους τα χορηγούσαν, εγώ τους τα έδινα. Αν έβλεπα ότι ένα πράγμα κάπου ίσως ήταν λίγο παραπάνω, μπορεί να το άλλαζα. Εντάξει, αυτό είναι και στην διακριτική ευκαιρία. Μιλάμε για πράγματα τώρα, δεν μιλάμε. Μιλάμε για συνδετήρες, πινέζες. Μιλάμε για μικροπράγματα. Τα οποία μιλάμε για περιττά έξοδα, να φανταστώ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ότι είναι περιττά, αλλά. Την ευθύνη στο κάτω-κάτω την έχει ο πρόεδρος. Ναι, φυσικά. Την οικονομική διαχείριση την έχει ο πρόεδρος και. Βάσαμε προτεραιότητες, θα το πω έτσι απλά. Είναι θέμα προτεραιότητων. Φανταστείτε ότι οι επιθετίες μου εξοπλίστηκαν με υπολογιστές. Σχεδόν όλα τα σχολικά εργαστήρια. Εδώ σε πάω αμέσως τώρα. Δώσαμε λάπτοπ σε όλα τα νηπιαγωγεία και σε όλα τα δημοτικά για την τηλεκπαίδευση. Βάλαμε καινούργια μηχανήματα υποτυπικά με μίσθωμα, τα οποία στην ουσία κατέστησαν τα σχολεία τυπογραφία. Δεν βγάζουν. Από εκεί που δεν βγάζανε φωτοτυπίες, τώρα βγάζουν. Και μπορεί να γίνει τη ενημέρωση. Φανταστείτε, ο προηγούμενος προμηθευτής δεν ήθελε καν να πάρει τα φωτοτυπικά. Δεν ήθελε να τα πάρει. Τα πολλά σχολεία ήταν εκεί στα προάβλια. Για μήνες. Μέχρι να τα αναζητήσει και να τα πάρει πίσω. Αυτό λοιπόν για να κλείσουμε το θέμα πρωτοβάθμιας. Εσύ ως πρόεδρος, ποιες θεωρείς ότι ήταν οι πιο σημαντικές κινήσεις που έκανες αυτά τα δύο χρόνια που έμεινες στη θέση που βοήθησαν τα σχολεία? Εξοπλίσαμε τα σχολικά εργαστήρια του πρώτου δημοτικού, του τέταρτου δημοτικού, του Αγίου Ανδρέα, του έκτου δημοτικού, του έβδομου δημοτικού και του δωδέκατου δημοτικού με υπολογιστές. Mm-hmm. Να φανταστείτε ότι οι υπολογιστές που είχαν πριν ήταν από ωραίες γονέων και από εταιρείες που αλλάζαν τους υπολογιστές τους και κάποιος δούλευε στην εταιρεία, έπαιρνε και τον έδινε πίσω. Δώσαμε λάπτοπ. Όταν ξεκίνησε ο κορονοϊός, δώσαμε λάπτοπ τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση. Δώσαμε λάπτοπ σε κάθε νηπιαγωγείο και δώσαμε 3-5 λάπτοπ στα δημοτικά. Σε κάθε δημοτικό. Σε κάθε δημοτικό ή 3-5 λάπτοπ. Σε κάποιο δώσαμε 5, σε άλλο δώσαμε 3. Βάλαμε περίπου 20 διαδραστικούς γυναίκες στα δημοτικά σχολεία. 18 βίντεο προβολής, τα καινούργια φωτοτυπικά, τα οποία δύο σε κάθε δημοτικό με μίσθωμα. Αλλάξαμε τις μπασκέτες και εστίες της πρωτοβάθμιας. Σε όλα τα σχολεία. Σε όλα τα σχολεία αλλάξαμε. Και κάποια αλλάξαμε από τη θεμελίωση. Ήταν καινούργιες αρχιδίες. Ναι, γιατί ήταν πραγματικά σημαντικές οι φθορές από το χρόνο και από τη χρήση. Δηλαδή στο δεύτερο δημοτικό, στο τρίτο, 13ο, στο πέμπτο, στο έκτο, στο 12ο δημοτικό, αλλάξαμε τη θεμελίωση. Καινούργια θεμελίωση και καινούργιες κολόνες.
διαμορφώσαμε τον αύριο χώρο του δεύτερου νηπιαγωγείου σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία που έκανε την υπόλοιπη διαμόρφωση. Δώσαμε παιδαγωγικά παιχνίδια στην νηπιαγωγεία. Αλλά πλήθος εργασιών συντήρησης για μικροπράγματα και μικροεπισκευής και τέλος πάντων προμηθεύσαμε με κλιματιστικά γιατί είχαμε αυτό κάτι εξίσου σημαντικό είναι και ότι την περίοδο που ήταν κλειστά σχολεία είχαμε πολλούς βανδαλισμούς. Δηλαδή είναι κάποιοι που σπάνε και εμείς συνέχεια τα φτιάχνουμε, δεν τα αφήνουμε σπασμένα. Ναι. Κάναμε εκτεταμένους ηλεκτροματισμούς σε πολλά σχολεία, στο 7ο, στο 4ο, στην Αγία Ανδρέα. Δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά αν όντως έπραξα σωστά και έκανα κάτι, αυτό θα το κρίνει η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία αυτή είναι που το ζήσαμε εκ των έσω, τη δική μου. Δεν θεωρώ ότι έκανα κάτι περιττό, ότι έδωσα κάτι στα σχολεία τα οποία δεν χρειαζόταν. Φανταστείτε, όταν λέμε παραλάβαμε σχολεία στα οποία είχαμε γυμναστική χωρίς γυμναστικό ή χωρίς αθλητικό εξοπλισμό. Θα μας δείξω φωτογραφίες από φθαρμένο εξοπλισμό. Είχαμε μάθημα μουσικής χωρίς μουσικά όργανα. Είχαμε μάθημα πληροφορικής χωρίς υπολογιστές. Είχαμε τηλεκπαίδευση χωρίς λάπτοπ. Είχαμε μάθημα στην τάξη χωρίς διαδραστικούς πίνακες και χωρίς βιντεοπροβολής. Όλα αυτά το 2020. Είχαμε 2020. Μάθημα χωρίς τάξεις, έτσι, σε αίθουσες Νοβοπάν ή Προκάτ. Ναι, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ναι, ας με κρίνει η εκπαιδευτική κοινότητα. Αν η θητεία μου ήταν επιτυχημένη ή αν με τα μέσα που είχα ανταποκρίθηκα σωστά. Πάντως, εγώ δεν μετανιώνω για όλα αυτά που προσέφερα στα σχολεία και θα προσέφερα και παραπάνω. Ακούσαμε πάρα πολλά πραγματάκια. Και πριν πάμε σε διάλειμμα, θέλω μία λίγο πικάντικη ερώτηση. Αυτή τη διετία που έρχεται, τι περιμένεις να γίνει? Περιμένεις να γίνουν περισσότερα πράγματα, λιγότερα πράγματα? Τι περιμένεις από την ΙΝ Πρόεδρο? Ελπίζω να έχω ανεβάσει ψηλά τον πύχη για να κάνει περισσότερα. Να κάνει περισσότερα. Αλλά χρειάζεται, το επαναλαμβάνω, χρειάζεται τη βοήθεια του Δήμου. Τα χρήματα που παίρνει από το κράτος είναι πολύ μικρά. Είναι πολύ λίγα. Ο Δήμος δηλαδή πρέπει να φροντίσει τα σχολεία της πόλης. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με ακόμα περισσότερα. We'll be right back.
Επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ με το Νεκτάριο Σερδιανό. Ρόνι. Ναι, έτσι. Εγώ θέλω πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας να σου πω επιτέλους μπράβο που κάποιος ανέφερε αυτό το θέμα με τις ψηφοφορίες. Δηλαδή πραγματικά το είχα άχτη, τις παρακολουθούσα. Συγγνώμη, είναι μια παροδία. Δηλαδή στο διαζώσεις είσαι παρόν όταν είσαι στην αίθουσα. Άμα αφήσεις τα πράγματά σου, δηλαδή κάνεις check-in και μετά βγεις από την αίθουσα και πας κάτω στην καφετέρια, μπορείς να πάρεις τηλέφωνο και να πεις έχω κάνει check-in, μετράει ψήφος μου. Αυτό ότι στο διαδικτυακό μπαίνεις μέσα, χωρίς να φαίνεσαι, μόνο το όνομά σου. Και μετά μπορεί να είσαι οπουδήποτε. Και καλά να είσαι οπουδήποτε, αλλά αρκεί να παρακολουθείς και ναι, να ψηφίσεις. Αλλά τη στιγμή που έρθει η ψηφοφορία, να σε παίρνουν τηλέφωνο, να σε παίρνουν τηλέφωνο, χωρίς να ακούγεται τη φωνή σου, συγγνώμη, και να λες ότι ψηφίζω, ναι, ψηφίζω, όχι, γιατί και εγώ άμα θέλω να πάω στο διαζώσεις και έχει κίνηση στον δρόμο. Γιατί λένε ότι έχουν τεχνικό. Για μένα, όποιος έχει τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορεί να μπει, είναι απόν. Δηλαδή, να φροντίσεις να είσαι τον εξοπλισμό για να μπεις. Στο διαζώσεις είναι παρόν όποιος ακούγεται η φωνή του την ώρα της ψηφοφορίας από τον υπολογιστή του. Επίσης, υπάρχει, αν δεν ακούγεται η φωνή του, μπορεί να το γράψει. Ναι, μπορεί να το γράψει και να φανεί. Όλα τα άλλα για μένα θεωρείται είσαι απόν. Όπως και εγώ, ναι. Δεν μπορώ να πω ότι επειδή ξεκίνησα να έρθω από το έφυγα από το ιατρικό στο Μαρούσι που δουλεύω και έχει κίνηση στον δρόμο. Έχω πρόβλημα, δεν μπορώ να έρθω, άρα θα παίρνω τηλέφωνο να μετράω την ψήφο μου. Στο διαζώσεις πρέπει να είσαι παρόν και στο διαδικτυακό πρέπει να είσαι μέσα και να ακουστεί η φωνή σου. Την ώρα της ψηφοφορίας να παρακολουθήσουν να είσαι το... εκεί. Ναι. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να μην μιλάς, μπορεί να φαίνεται. Όχι. Σου ναι, δίνει δυνατότητα να φαίνεσαι. Πρέπει να ξέρεις κάτι να πιστοποιεί ότι ναι. Όντως παρακολουθεί. Το λέγαμε. Τουλάχιστον την ώρα της ψηφοφορίας. Δηλαδή τουλάχιστον να κρατάνε τα προσχήματα, να βάλουν άτομα το τσιλιαδόρο, να του παίρνει τηλέφωνο, να είναι εκεί την ώρα. Τη ψηφοφορία, δηλαδή αυτό που του παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος και το ρωτάει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι απαξίωση και του θεσμού του Προέδρου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, ξεκάθαρα. Εντάξει, αφήνει και τις υπονοίες μιας μεθόδευσης που καθόμαστε και το συζητάμε, ας πούμε. Δεν θέλω να. Ενώ θα μπορούσε να είναι καθαρό και διάφανο όλη η διαδικασία. Πάντως, εγώ ήθελα να σου πω ότι επιτέλους κάποιος το είπε. Τόσο καιρό το βλέπαμε να γίνεται, δεν έλεγε κανείς τίποτα. Και τώρα λίγο να επιστρέψουμε κάτι που έχει να κάνει λίγο με τη θητεία σου κτλ. Είχαμε δει μια χορηγία σε κάποια πισίνα που κάνει εσύ. Τι είχε γίνει έτσι? Δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάσαι, εντάξει. Γενικότερα η συνεργασία σου πώς ήταν με τις υπόλοιπες υπηρεσίες, ας πούμε, κλπ, στη θητεία σου? Εντάξει, δεν θέλω τώρα. Άσχετα με τα οικονομικά, με τις χρηματοδοτήσεις. Υπήρχε λίγο. Ήταν λίγο δύσκολο στο συντονισμό. Συνάντησα εμπόδια. Χωρίς να θέλω. Συνάντησα εμπόδια, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να μην ήταν δικιά μου ιδέα. Να... Για παράδειγμα, για ποιο λόγο δεν ενταμιεύτηκε στην ώρα της η δόση που αφορούσε περίοδο δική μου χρήση. Δηλαδή, υπήρχε σκοπιμότητα. Το πάτσε κανείς. Ναι, δεν θεωρούσα. Ωραία. Με τους συλλόγους γονέων και με δασκάλους και τα λοιπά, πώς ήταν η συνεργασία? Είχα αγαστή συνεργασία. Ο καθένας κάνει πολύ καλά το ρόλο του. Έτσι. Εντάξει, ναι, ο καθένας έχει. Ο καθένας κάνει πολύ καλά το ρόλο του. Δηλαδή, κάποια πράγματα που άκουσα τώρα τελευταία, μακριά από τον τρόπο σκέψης μου και από μένα. Δηλαδή, άλλος θέλει να ελέγξει την εκλογή στην Ένωση Γονέων, άλλος θέλει να ελέγξει τις εκλογές στα κάποια. Δηλαδή, τι αυταρχισμός είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, είναι αυτό η δημοκρατία που θέλουμε, δηλαδή. Συνήθως κάποιος έχει κάτι να χάσει ή φοβάται για να προσπαθεί να ελέγξει κάτι. Αλλιώς δεν θα το έκανε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εννοείται ότι έχουμε διαφωνίες, αλλά κατάμεσα τις διαφωνίες μας σε αμυγώς πολιτικά πλαίσια και ως εκεί. Δεν... Ναι, και θεμητά πάντα. Ναι. Θυμάμαι ότι υπήρχαν στις αρχές της θητείας σου υπήρχαν κάποιες τριβές. Εντάξει, υπήρξε ένα. Ναι. Ένα περιστατικό. Και εκεί είδαμε. Θα σου πω γιατί. Έτσι που το πάω. Και εκεί είδαμε ότι δέχτηκες και μια επίθεση και από την αντιπολίτευση.
υπήρχε έτσι ένα έντονο κλίμα για λίγες μέρες. Βέβαια, λύθηκε, πήγαμε παρακάτω. Ό,τι και να έγινε, παραμερίσαμε τις όποιες διαφορές μας, πήγαμε παρακάτω. Και είδαμε... Πιστεύω ότι ο καθένας κρίνεται από το έργο του. Ναι, ναι. Και ο τρόπος λειτουργίας του και ο τρόπος σκέψης του. Και... Γενικότερα, σε όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα και πριν την ανεξαρτητοποίησή σου, είδαμε ότι είχε ξεκινήσει πια και παράταξη, ας πούμε, ποιότητα ζωής να σε βλέπει διαφορετικά. Να είναι πιο φιλική και όλο αυτό. Αυτό πολιτικά πώς το βλέπεις, δηλαδή θεωρείς ότι υπάρχει κάτι ή απλά ήταν με την πάροδο του χρόνου και πώς ήταν οι συγκυρίες? Εντάξει, ο καθένας μπορεί να νομίζει ότι γίνονται, ότι έχουν συμφωνηθεί τέλος πάντων διάφορα κάτω από το τραπέζι. Ναι, γιατί... Η αλήθεια είναι ότι ανεξαρτητοποιήθηκα γιατί νιώθα ξένο σώμα στην παράταξη του Δημάρχου. Είχαμε διαφωνήσει στον χώρο θέματα παιδείας, θέματα υγείας, θέματα κοινωνικής πολιτικής και αυτό θα, φαντάζομαι έχει φανεί από τη στάση μου στα ψηφίσματα στο, Δημοτικό Συμβούλιο. Από εκεί πέρα σέβομαι όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και μιλάω με όλους, δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν και πάντα οι διαφωνίες μας, το επαναλαμβάνω, παραμένουν σε αμοιβώς πολιτικά πλαίσια. Και εκτιμώ, χαίρομαι πολύ της εκτίμησής μου, είτε είναι στην παράταξη του Δημάρχου, είτε είναι στην πολίτες. Ναι. Το τι θα κάνω στην πορεία, δεν το έχω αποφασίσει. Από τα άτομα που μας έχουν απασχολήσει, ειδικά εδώ στην εκπομπή, πάρα πολύ. Στα Δημοτικά Συμβούλια, από το σημείο κιόλας που είχε τεθεί το θέμα με τα προκάτ, μας είχες κάνει πάρα πολύ θετική εντύπωση. Ήσουν ο μόνος που είχες το θάρρος, επειδή πίστευες ότι αυτό είναι σωστό, να σπάς τη γραμμή. Να σπάς τη γραμμή, ναι. Να μην ακολουθείς αυτό το τυφλό ναι στην εισήγηση. Το ναι στην εισήγηση που το έχουμε δει από... το έχουμε δει και από σένα αρκετές φορές στο παρελθόν. Αλλά το βλέπουμε από όλους τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης κυρίως. Πότε πιστεύεις ότι έγινε αυτό το σημείο που λες όπα, κάπου φτάνει και ήταν αυτό που σε οδήγησε σιγά σιγά στο να εξαντοποιήσει? Ήταν η αφορμή, ο τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η Δημοτική Αρχή την εφαρμογή της τέχνης προσφολικής. Εγώ δεν θα το λειτουργούσα τελείως διαφορετικά. Ήταν αυτό η αφορμή. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, άρχισα να σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά, ότι ναι, κάτι δεν πάει καλά. Ναι, από εκείνη τη στιγμή ίσως ήμουν και ξανά σώμα. Μέσα στη. Και με αυτά και με αυτά, πώς οδηγήθηκες και γιατί, όπως έτρεξαν να σχολιάσουν και πολύ εντός εισαγωγικών, άργησες να ανεξαρτητοποιηθείς? Ήθελα να φέρω εις πέρα στο... Δεν ήθελα να παραιτηθώ, ήθελα να φέρω εις πέρα στο ρόλο που θα αναλάβει. Άρα ήταν έτσι κάτι καθαρά... Δεν ήθελα να το, παρατήσω. Επιχειρησιακό. Ας πούμε ότι οκ, πρέπει να το κλείσουμε. Μέχρι τέλους. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύεις ότι ήθελαν να σε οθήσουν σε αυτή την κίνηση? Ή είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς θα κατέληγες εσύ εκεί? Με το αν και με το... Ναι. Τα συμβούλια που έρχονται, πώς τα βλέπεις? Έχουμε και αλλαγή προέδρου. Και έχει ξεκινήσει τώρα λίγο πάλι και το διαζώσεις να αρχίσουν έτσι, να αρχίζεστε, μαζεύεστε. Είναι θετικό αυτό ότι αρχίζουμε και μαζευόμαστε. Τι βλέπεις να σιγά, γίνεται? Σιγά. Πώς βλέπεις να πηγαίνει μπαίνουμε το πράγμα? Βλέπω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Γίνονται ζυμώσεις, γίνονται προσεγγίσεις. Ακονίζονται μαχαίρια, Και, ναι. Γίνονται πράγματα τα οποία δεν βγαίνουμε στα έξω, δεν βγαίνουμε στην επιφάνεια, αλλά βλέπω ότι αν δεν έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο, έχουμε σε pre-game, να το πω έτσι απλά, προεκλογική περίοδο. Κάτι ξεκινάει ναι. Και γίνεται.
Οπότε είμαστε 1,5 χρόνο πριν τις εκλογές. Ήδη είχαμε και μια δημοσκόπηση. Ναι, δεν έχω δει επίσημα. Αν επίσημα έχω ακούσει κάτι. Οπότε αυτό σημαίνει κάτι, ότι κάτι γίνεται, κάτι ετοιμάζεται. Ναι. Καλά, ναι, ακούγονται πολλά για πολλούς δημάρχους. Έτσι είναι, έτσι, πολύ οικοκόροι. Το τέλος θα μείνει όμως μόνο ένας. Ναι, όπως ο Χαϊλάντες. Σαν το Χαϊλάντες. Ναι. Το όλο που γίνεται, πιστεύεις θα επηρεάσει το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμο, άρα και την πόλη, ή θα ρολάρουν όλα normal? Αυτό δεν μπορώ να το δεν ξέρω. Τους έχει εξαρτάται ζήσει τι... το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει ζήσει έτσι ανθρώπους, έχει ζήσει καταστάσεις. Θα είναι εμπόδιο για την καθημερινότητα? Εξαρτάται τι ζυμώσεις θα γίνουν και για να το πω έτσι απλά, θα έρθουν σε ρήξη θα υπάρχει κάποια άτομα τα οποία έχουν θέση ευθύνης άλλους μεταξύ τους. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Και πριν κλείσουμε, τι θα ήθελες να αφήσεις, τι μήνυμα θα ήθελες να περάσεις στον κόσμο για την επόμενη μέρα? Τι ακολουθεί από εδώ και πέρα, τι περιμένουμε να δούμε από τον Νεκτάριο? Εγώ όσο μου δίνει τη δυνατότητα, πάντα προσπαθώ να κατορθώσω το καλύτερο για την πόλη, για τους κατοίκους, ανεξαρτήτως αν με έχουν ψηφίσει ή όχι. Χωρίς να κοιτάζω να εξυπηρετήσω ιδιωτελείς σκοπούς ή να έχω κάποιο πρόσωπο. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλοί που νοιάζονται για την πόλη και είναι σε αυτή τη μεριά. Εγώ με αυτούς θα είμαι. Το ευχόμαστε κι εμείς. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο, δυστυχώς, έτσι όπως εξελίχθηκε, debate, που είχαμε μόνο το ένα μέρος του. Να σε ευχαριστήσουμε που παρευρέθηκες για δεύτερη φορά μαζί μας. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Η πρώτη φορά που πόσο καιρό ήταν πριν. Ήταν πάνω από ένα χρόνο. Ναι, 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 ναι. Υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες τότε. Πραγματικά. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ξαναήρθες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θα δούμε για πότε. Και να σου ευχηθούμε και καλή δύναμη τώρα σε ένα πιο μοναχικό δρόμο μέσα εκεί. Και εγώ εύχομαι να σου πω συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε και συνεχίζετε να το κάνετε με το ίδιο πάθος όπως όταν το είχατε πρώτο ξεκινήσει. Προσπαθώ και στην ίδια πόλη είμαστε, κοντά στο συνεχώς ένα γνώστο τον άλλον, οπότε έτσι. Τα λέμε, είμαστε σε επικοινωνία και... Ήταν λοιπόν ο Νεκτάριος Αρδιανός σε άλλο ένα Κάντο Πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.